Καλησπέρα. Είχαμε την ευκαιρία για μία ακόμη φορά να απολαύσουμε τα αριστουργήματα που δημιουργούν οι Έλληνες γουνοποίοι, οι γουνοποίοι της περιοχής μας, της Καστοριάς και της Χιάτιστας, και βέβαια μέσα σε ένα διάστημα χρονικά το οποίο δεν είναι το πλέον κατάλληλο για την διάδοση της γούνας. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες γουνοποίοι αντιστέκονται, θα έλεγα, απέναντι σε αυτή την κατάσταση και δημιουργούν μία πολύ ωραία εικόνα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί από τους ανθρώπους της διοίκησης, οι οποίοι για μία ακόμη φορά είχαν μία εξαιρετική διοργάνωση, κόμπρα θα έλεγα στο ρεύμα των καιρών. Παρ' όλα αυτά όμως οι πληροφορίες λένε ότι είχαμε επισκεψιμότητα από αρκετές χώρες. Για μία ακόμη φορά οι πελάτες έδωσαν το παρόν στο 4ο Fair Shopping Festival. Και βέβαια από μια τέτοια διοργάνωση δεν θα μπορούσα να λείπω κι εγώ, μια και ήταν επί της, μια και το συγκεκριμένο γεγονός ξεκίνησε από την διοίκηση στην οποία είχα την τιμή να είμαι ως πρόεδρος. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, συγχαρητήρια ακόμη περισσότερα στους συναδέλφους γουνοποιούς και εκθέτες που έδωσαν δυναμικό παρόν για μια ακόμη φορά σε μια τέτοια εκδήλωση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς. Κύριε Κορνητσίδη, να ρωτήσουμε, είναι ένα δικό σας δημιούργημα το Fair Shopping Festival και είναι η τέταρτη χρονιά που διοργανώνεται. Πώς νιώθετε πλέον και για το παιδί σας εντός εισαγωγικών, αλλά και σαν επισκέπτης πλέον? Ανάμεικτα συναισθήματα. Συνεχίζω να είμαι γουνοποιός, συνεχίζω να λειτουργώ την επιχείρησή μου, οπότε ήρθα, θα έλεγα, με τριπλό ρόλο ως επιχειρηματίας, ως πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών και βέβαια ως αισθάνομαι διοργανωτής και εγώ του συγκεκριμένου γεγονότος και βέβαια από την άλλη μου ιδιότητα που έχουμε την υποχρέωση και όλοι οι υπόλοιποι θεσμικοί φορείς να βοηθήσουμε αυτόν τον κλάδο που μάλιστα σε μια συνέντευξη που έκανα σήμερα το πρωί στην ΕΤ3 ως Δήμαρχος Καστοριάς αλλά ασχολήθηκα σε όλη τη συνέντευξη με το Fair Shopping Festival. Είναι ένας κλάδος, ο κλάδος της γούνας, τον οποίο πρέπει να δώσουμε ως θεσμικοί φορείς την ιδιαίτερη σημασία που υποχρεούμαστε, θα έλεγα, να το κάνουμε, ώστε αυτός ο κλάδος να πάρει πάλι τα πάνω του.